Ανατροπέ έγιναν στο Μουντιάλ και έχουμε και φαβορή και έχουμε και outsider. Αλλά αλήθεια, ποια είναι τα φαβορή και ποια τα outsider. Στο Κροατία-Βραζιλία περιμέναμε τη Βραζιλία. Παρόλο που η Βραζιλία είχε αρκετέ ευκαιρίε για τον γκολ, το αποτέλεσμα κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι. Στην κανονική διάρκεια το αποτέλεσμα ήταν 0-0. Ο αγώνα πήγε στην παράταση. Η Βραζιλία προηγήθηκε με την γκολάρα του Νεϊμάρ. Όμω στο 117 η Κροατία κατάφερε να ισοφαρίσει με γκολ του Πέτκοβιτ και η διαδικασία πήγε στα πέναλτι. Ο Λιβάκοβιτ μίλησε εκεί. 4-2 υπέρ των Κροατών. Η Κροατία περνά για δεύτερη συνεχόμενη φορά και τρίτη στην ιστορία τη σε ημιτελική φάση. Στο άλλο ματ πάλι τα χρειαστήκαμε. Ολλανδία-Αργεντινή ήταν αυτό. Σε έναν αγώνα θρίλερ που κρύθηκε και αυτό στα πέναλτι. Αν και η Αργεντινή προηγήθηκε στο 35 ο Μολίνα μετά από απίστευτη ασή του Μέση έκανε το 0-1. Στο 0-2 ήρθε από εκτέλεση πέναλτι Μέση στο 73 το 0-2 και όμως οι Ολλανδοί βρήκαν το σθένο στο 83 με τον Βέχορστ, μείωσαν και ενώ όλα έδειχναν ότι η Αργεντινή θα ήταν η νικήτρια έστω και με το οριακό 2-1 στο 10ο λεπτό καθυστερήσεων οι Ολλανδοί ισοφάρισαν με ένα γκολ βγαλμένο από κινούμενα σχέδια είχαν το σθένος να κάνουν μια απίστευτη κομπίνα στο φάουλ πάλι με τον Βέχορστ το 2-2 το μάτς πήγε και εκεί στα πέναλτι με αρκετά επεισόδια, αρκετά νεύρα, αρκετή ένταση. Η Αργεντινή νίκησε 4-3 στα πέναλτι και πήρε και αυτή το εισιτήριο για τα ημιτελικά. Το πρώτο μάτι τη Κυριακή ήταν το Μάροκο-Πορτογαλία. Η έκπληξη του Μουντιάλ, το Μαρόκο, τα κατάφερε και πάλι. Απέκλεισε με ένα άλμα στο Θεό. 2,78 έφτασε το κεφάλι του Ελνεσίρη. Όταν πήρε την κεφαλιά και στο 42 έκανε το 1-0 για την Αφρικανική ομάδα που είναι η πρώτη που περνά στην ιστορία του θεσμού στην ημιτελική φάση η παρέα του Ρονάλντο. Πήγε σπίτι τη, ο Ρονάλντο μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά είχε μόνο ένα σουτ. Έτσι λοιπόν και οι Πορτογάλοι αποκλείονται. Από εκεί και πέρα υπάρχει ο αγώνα τη Αγγλίας με τη Γαλλία, εκεί όπου ήταν το ευρωπαϊκό ντέρμπι. Οι παγκόσμιοι πρωταθλητέ δεν έχασαν. Προηγήθηκαν με ένα απίστευτο σουτ του Ταμενή στο 17. Ήρθε η σοφάριση του Κέιν με πέναλτι, μόνο με πέναλτι μπορούσαν οι Εγγλέζοι το κατάφεραν στο 54 με τον Κέιν να νικά το συμπέκτη του στην τότε να Ο Ζηρού πάλι με κεφαλιά έκανε το 2-1 από απίστευτη σέντρα του Γκρίσμαν. Είχε πέναλτι πάλι η Αγγλία. Πάλι ο Κέιν το εκτέλεσε αυτή τη φορά όμως το έστειλε out. Έτσι η Αγγλία δεν μπόρεσε για ακόμα μια φορά να περάσει στην ημιτελική φάση. Να πούμε εδώ ότι η Γαλλία έχει την ελπίδα ότι θα παίξει για δεύτερο συνεχόμενο τελικό και θα έχει την ελπίδα να το κατακτήσει για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Με την έννοια ότι, ότι μόνο μια ομάδα το έχει καταφέρει αυτό, η Βραζιλία το 58 και το 62.